Με επιτυχία, ολοκληρώθηκε μια ακόμα αποστολή τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε λευκούς πελαργούς σε περιοχή δυτικά της Λιμνοθάλασσας Μεσολογίου από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια τη αποστολή, με επίκεντρο τα χωριά Πεντάλοφο, Λεσίνη και Νεοχώρη, σημάνθηκαν με πομπό συνολικά 8 νεαροί λευκοί πελαργοί. Σύμφωνα με μαρτυρίε των κατοίκων, το είδο φωλιάζει στην περιοχή πάνω από 35 χρόνια, ωστόσο λίγα άτομα έχουν παρατηρηθεί να μένουν πλέον όλο το χειμώνα στην περιοχή. Γι' αυτό και η πομπή αναμένεται να μα δώσουν πολύτιμα και μέχρι στιγμή άγνωστα δεδομένα για τι μετακινήσει των πελαργών αφού εγκαταλείψουν τι φωλιέ του, καθώ και για του μεταναστευτικού διαδρόμου που θα ακολουθήσουν κατά τη μετανάστευσή του, η οποία να να ξεκινήσει στο τέλο του καλοκαιριού. Ο λευκό πελαργό είναι μεταναστευτικό είδο μεγάλων αποστάσεων και για τη χώρα μα αποτελεί απειλούμενο είδο. Ο ελληνικό πληθυσμό του εκτιμάται στα 2.000 ζευγάρια. Όλοι οι πελαργοί με πομπό έχουν δακτυλιωθεί και φέρουν ειδικού τύπου δακτυλίδια μαύρου χρώματο και οκταγωνικού σχήματο στην κνήμη με πενταψήφιο κωδικό και κωδικό χώρα GRA. Εφόσον κάποια πουλιά επανασυλληφθούν ή παρατηρηθούν σε κάποια άλλη περιοχή, ο μοναδικό συνδυασμό κάθε δακτυλιδιού επιτρέπει στου ερευνητέ να Λογίζουν τι μεταναστευτικέ διαδρομέ και τι μετακινήσει του καθώ και τη διάρκεια τη ζωή του.